Θέλω να σας πω ότι όταν μου πρωτοείπαν ότι θα συμμετέχω στο πρόγραμμα, ένιωσα οργή και θυμό. Δεν ήθελα, διότι έχω ελάχιστο χρόνο να είμαι μαζί με την οικογένειά μου, με τη σύζυγο και την κόρη μου, και διότι κάνω ένα ρεπό την εβδομάδα. Τέλος πάντων, γυρνώντας στο σπίτι το βράδυ, σκέφτηκα ότι αυτή την εποχή που ζούμε, που είναι πολύ δύσκολη οικονομικά, ένας επιχειρηματίας αποφασίζει να επενδύσει, να χαλάσει κάποια χρήματα και διαλέγει εμένα να συμμετέχω σε ένα πρόγραμμα το οποίο δεν είναι και φθηνό. Ο θυμός δεν μου έφυγε όμως, ούτε η οργή. Με κρύα καρδιά ερχόμουν στο πρώτο μάθημα εκείνη την Τετάρτη στο Mediterranean. Είδα ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον από την πρώτη κιόλας συνεδρία, να το πω, γιατί για μένα ήταν και σαν group therapy όλο αυτό που κάναμε. Είδα ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Άρχισε σιγά σιγά να μου αρέσει, να βλέπω ότι τεχνικές που μάθαινα, που άκουγα, τις έκανα κι εγώ, απλώς δεν ήξερα ότι γίνονται με αυτόν τον τρόπο και να τις τελειοποιήσω. Αυτό όμως που μου άρεσε περισσότερο και το βρήκα το πιο σημαντικό, είναι ότι με βοήθησε και στη σχέση και με τη σύζυγο και με το παιδί. Εξοικονόμησα χρόνο και όταν κάναμε το μάθημα που έλεγε διαχείριση δύσκολου πελάτη, δεν υπάρχει δυσκολότερος πελάτης από ένα μικρό παιδί 3,5 ετών. Μου είχε τονωθεί αυτοπεποίθηση σε αυτές τις δύσκολες εποχές. Ήταν και μία μέθοδο σαν να κάνεις και την αυτοκριτική σου. Απλώς για μένα το σημαντικότερο απ' όλα και από τα οικονομικά ωφέλη που έχει ο επιχειρηματίας είναι το πώς με βλέπουν πλέον οι συνεργάτες μου. Το να τονωθεί η ψυχολογία της ομάδος και να ρολάρει είναι ένα κέρδος το οποίο το αποκομίζεται και ο επιχειρηματίας αλλά και εγώ ίδιος προσωπικά. Και στα νούμερα αυτά, το ότι έχω περισσότερο χρόνο να ασχοληθώ με την κόρη μου, δεν μπορώ να το βάλω σε νούμερο, δηλαδή δεν μπορώ να το κοστολογήσω αυτό το πράγμα.